Κύριε Κοτσαντή, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα, στον αγώνα. Τι λέει ο αγώνας, τι διαπιστώνετε από τη μέχρι τώρα προεκλογική σας προσπάθεια, τι ανακαλύπτετε στην επαφή σας με τον κόσμο, πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή την ευρωαναμέτρηση? Κοιτάξτε, αυτό που είναι νομίζω φανερό σε όλους είναι μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια του κόσμου από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία συνδιαμορφώνει και ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη χώρα μας, με τη στήριξη και των άλλων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, του Βελόπουλου, σε πάρα πολλά από αυτά. Και πιστεύουμε ότι αυτή η δυσαρέσκεια πρέπει να εκφραστεί και στην κάλπη των ευρωεκλογών με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ, για να κοντίνουμε το 41% της Νέας Δημοκρατίας, για να μην επιτρέψουμε σε επίδοξους μητσοτάκηδες να γίνουν Μητσοτάκης τη θέση του, και για να δυναμώσουν οι αγώνες του λαού, που είναι η μόνη εγγύηση ότι την επόμενη μέρα θα βάλουμε εμπόδια και θα ανατρέψουμε πολλά από αυτή την εγκληματική πολιτική που μας κυκλώνει από παντού. Ναι. Αυτή η πολιτική είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτι διαφορετικό συμβαίνει στη χώρα μας, και θεωρείτε ότι αυτός ο αγώνας στον οποίο αναφερθήκατε του κόσμου είναι κοινό σε όλη την Ευρώπη? Ναι, είναι κοινός και η πολιτική είναι κοινή. Γι' αυτό άλλωστε ξεσηκώνονται, είδαμε το προηγούμενο διάστημα, τους αγρότες από το Παρίσι μέχρι τις Βρυξέλλες και στη χώρα μας. Είδαμε μεγάλες απεργίες εργαζομένων για μια ακρίβεια που καλπάζει. Και προφανώς αυτή η πολιτική έχει την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνδιαμορφώνουν οι κυβερνήσεις και τα κόμματα στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ το 75% το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία το 93% των αποφάσεων και ο Βελόπουλος το 55%. Άρα είναι μια πολιτική που τελικά έχει την υπογραφή όλων. Είναι μια εγκληματική πολιτική και αυτό το βλέπουμε γύρω μας. Ας πάρουμε το παράδειγμα του πολέμου. 78 δισεκατομμύρια στο καθεστώς Ζελένσκι, μισό εκατομμύριο για τη φρεγάτα Ίδρα στην Ερυθρά θάλασσα, την ίδια ώρα που ο κόσμος έχει μεγάλα προβλήματα και δεν υπάρχουν λεφτά για την παιδεία και την υγεία. Ας πάρουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Για να μην μιλήσουμε για άλλα μεγάλα θέματα, όπως είναι η Συμφωνία των Πρεσπών και άλλα που έχουν και εκεί την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας και αναφερθήκατε στη Συμφωνία των Πρεσπών, τα όσα δήλωσε χθες ο υποψήφιος για την Πρωθυπουργία των Σκοπίων, ότι εμείς θα αποκαλούμε τη χώρα μας όπως θέλουμε, έτσι, και δεν έχει κανένας δεν μπορεί να μας πει πώς θα αποκαλούμε τη χώρα μας. Εσείς πώς κρίνετε αυτές τις δηλώσεις? Ναι, κοιτάξτε, και αυτές οι δηλώσεις επιβεβαιώνουν αυτό που έλεγε από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ. Δηλαδή, ότι η Συμφωνία των Πρεσπών έγινε μόνο και μόνο για να ενταχθεί η γειτονική χώρα στη φυλακή του ΝΑΤΟ και όχι για να λυθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών. Άλλωστε, η Συμφωνία αυτή περιέχει το σπέρμα του αλυτρωτισμού με το Μακεδόνα πολίτη, μακεδονική γλώσσα. Εκτεθειμένη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που μας υπόσχονταν ότι θα λυθούν όλες οι διαφορές και τώρα μάλιστα καταθέτει και τα τρία μνημόνια προσκύρωση σε μια επίδειξη ΝΑΤΟ-φροσύνης. Η Νέα Δημοκρατία, που από τη μία ψάρευε στα θολά νερά του εθνικισμού και ενός δυσαρεστημένου κόσμου, κρύβοντας όμως τον ατοϊκό χαρακτήρα αυτής της συμφωνίας, και τα άλλα κόμματα που πίνουν νερό, που υμνούν το ΝΑΤΟ και άρα δεν βγάζουν κιχ για τον πυρήνα αυτής της συμφωνίας που είναι νατοϊκός, όσον και αν κάνουν προεκλογικά σόου στη Βουλή, όπως ο κύριος Βελόπουλος, που αν θέλετε επιβεβαιώνει και αυτό που λέει ο λαός μας, σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Θεωρούμε λοιπόν ότι το ΚΚΕ, με τη στάση που έχει κρατήσει, που στάθηκε απέναντι σε αυτή την νατοϊκή συμφωνία, που στηρίζει τη φιλία και αλληλεγγύη των λαών και όχι τα συμφέροντα των υπεραλιστών στην περιοχή, που είναι το μόνο κόμμα που μιλάει για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, που είναι ο βασικός παράγοντας αστάθειας στα Βαλκάνια και ο βασικός παράγοντας που τροφοδοτεί τον εθνικισμό και τις διαφορές ανάμεσα στους βαλκανικούς λαούς, μπορεί να είναι ακόμα πιο δυνατό και να στείλει αυτό το μήνυμα και η Ευρωκάλπη. Ναι.
Δεν έχω καταλάβει το εξής και θέλω να με βοηθήσετε. Εσείς όχι απλά στέκεστε κριτικά απέναντι στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείτε ότι υπάρχει, ας το πούμε, δεν λειτουργεί έτσι όπως πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είστε κάτι παραπάνω από κριτική. Είστε ενάντια στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι τουλάχιστον όπως λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια. Τι άλλο μοντέλο προτείνετε? Υπάρχει και ο ευρωσκεπτικισμός στην Ευρώπη, ο οποίος κυρίως είναι συνυφασμένος με πιο συντηρητικές πολιτικές κομμάτων της δεξιάς και της άκρα δεξιάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και από την παρουσία των ευρωβουλευτών που εξέλεξε στις περασμένες εκλογές και στις προπερασμένες εκλογές, εκλέγει πάντοτε ευρωβουλευτές. Ποιο είναι το μοντέλο το οποίο υποστηρίζει για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα να συνεχίσει να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πού να πάμε, τι να κάνουμε? Ναι, κοιτάξτε, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, των λόμπι, δηλαδή των εκπροσώπων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που καθορίζουν τις αποφάσεις της, πάνω από το 75% των αποφάσεων της Ευρωβουλής γράφονται από τα ίδια τα λόμπι και ψηφίζονται από κοινού και από τους λεγόμενους ευρωπαϊστές και από τους λεγόμενους ευρωσκεπτικιστές. Για παράδειγμα, η Μελόνι, ο Όρμπαν, ο Μητσοτάκης μαζί με το Σάντες, το Σόλτς κτλ., όλοι μαζί ανεξαρτήτως χρώματος ψηφίζουν από κοινού. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση των λίγων, του 5%, εμείς λέμε ότι μπορεί να υπάρξει η Ευρώπη των λαών, των εργαζόμενων, της νεολαίας, των κινημάτων, μια Ευρώπη χωρίς τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια Ευρώπη χωρίς τα πολεμικά παραλυρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα στον πόλεμο στην Ουκρανία ή τη στήριξη στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Μια Ευρώπη που οι λαοί της θα μπορούν χωρίς αυτές τις δεσμεύσεις να αναπτύσσουν σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους για τους ίδιους τους λαούς και όχι για τα μονοπόλια, θα μπορούν να αναπτύξουν, και η Ελλάδα μας έχει, τις μεγάλες πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας. Δείτε το παράδειγμα της Λάρκο. Η Λάρκο είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία σιδηρονικελίου σε όλη την Ευρώπη και ήταν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων που τη χρεοκόπησαν, την απαξίωσαν, και αντί σήμερα να παράγει από συσσωρευτές ενέργειας για την ηλεκτροκίνηση μέχρι ανοξείδωτο χάλιβα, οδηγείται στο κλείσιμο και 950 οικογένειες οδηγούνται στο δρόμο, απολύονται, για να παραδοθεί ελεύθερη από εργαζόμενους και εργασιακά δικαιώματα στο νέο επενδυτή. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι ναι, το ΚΚΕ λέει ότι μπορούμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κλειδιά της οικονομίας να είναι στα χέρια του λαού, και τότε μπορούμε να αναπτύξουμε μια άλλη πολιτική προς όφελός του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία, κύριε Κοτσαντή. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι σήμερα στην Τούμπα. Να θυμίσουμε η συγκέντρωση με τον σύντροφο τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Τι ώρα είναι η συγκέντρωση, θυμίστε λίγο στον κόσμο. Το απόγευμα. Το απόγευμα. Γύρω στις 7. Γύρω στις 7 το απόγευμα στην Τούμπα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.